Σεβασμιότατε, Άγιε Αρχιερέα μας, με τις δικές σας ευχές και με τη βαθιά κατάνοιξη της θρησκευτικής μας τελετουργίας, ερχόμαστε σήμερα όχι για να συνοδεύσουμε έναν συμπατριώτη μας ήρωα στο μακρινό του ταξίδι, αλλά για να σμικρύνουμε το χρόνο και να τον φέρουμε σήμερα κοντά μας, γιατί το μακρύ του ταξίδι το πήρε μόνος του, κύριε Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας. Μέσα στους ατραπούς της λεβεδιάς και του ηρωισμού, που αυτός ο τόπος, ο μικρός τόπος, με τους υπερήφανους ανθρώπους του, έχει διδάξει τα αιώνια μηνύματα της αφοσίωσης στην πατρίδα, της αφοσίωσης στο καθήκον. Και ερχόμαστε εμείς, κύριοι βουλευτές, κύριοι αντιπεριφερειάρχα, κύριοι δήμαρχοι, για να ακομπήσουμε το χέρι μας στην οστεοθήκη του, προκειμένου να ξαναμοχλεύσουμε πάλι στο μυαλό μας ποιο είναι το καθήκον μας και πώς θα πρέπει απέναντι στην αφιέρωση μιας ζωής, στην αφιέρωση τόσων ζωών, να αντιλαμβανόμαστε και να νιώθουμε αυτό το καθήκον. Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Στρατού, όπως ο Άγγελος Σικελιανός έλεγε, ακουμπώντας πάνω στο φέρετρο του Παλαμά, ότι ακουμπάει όλη η Ελλάδα σήμερα στην οστεοθήκη ενός απλού παιδιού, ενός απλού ανθρώπου του χωριού μας. Ακουμπάμε όλοι εμείς, οι συγγενείς του, οι συγχωριανοί του, οι συμπολίτες του και όλη η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ξαναφέροντας πάλι στο μυαλό ότι δεν κιότεψε καθόλου, δεν μετακινήθηκε ούτε ένα βήμα προς τα πίσω. Έμεινε εκεί στον Αγιώργη, κρατώντας το πολυβόλο του, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πεπρωμένο του. Αλλά δεν φυγομάγησε, δεν φυγοδίκησε. Σεβασμιότατε, δεν θρύνησε για τον επερχόμενο θάνατό του. Έτσι εκεί, αντριωμένος, κάθισε και τον περίμενε. Μετά από την έκβαση της πιο ηρωικής μάχης που έγραψαν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις της ΕΛΔΙΚ στην περιοχή της προστασίας του στρατοπέδου της ΕΛΔΙΚ, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν προστάτευσαν, δεν υπερασπίστηκαν μόνο το κυπριακό έδαφος, υπερασπίστηκαν το ελληνικό έδαφος. Γιατί ο χώρος της ΕΛΔΙΚ, και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι συμπολεμιστές του, ήταν ελληνικός χώρος, έτσι όπως προβλεπόταν από τη Συμφωνία του Λονδίνου και της Ζυρίχης. Και εκεί κάθισε, εκεί κάθισε. Είμαστε εδώ όλοι, αγαπητά αδέρφια του μακαριστού ήρωά μας, του Κώστα, μαζί με τις οικογένειές σας, για να αντλούμε δύναμη σε αυτό το μοναδικό ταξίδι, σε αυτό το ταξίδι της συνάντησης των γενιών ανά τους αιώνας. Γιατί, κύριε Υπουργέ, η αγριοσύνη είναι σε αυτό τον τόπο βαθύτατα ριζωμένη και αποτελεί τη μοναδική ελπίδα για αυτό τον τόπο. Αιωνία σου η μνήμη, Κωνσταντίνε. Επέστρεψες πάλι για να τιμάς και να τιμάσαι από τους συμπατριώτες σου. Επέστρεψες πάλι στην αγαπημένη σου γη, στο αγαπημένο σου χώμα. Χους εις ο άνθρωπος και εις χους απελεύσετε. Το έκανες με την πιο τίμια, την πιο λεβέντικη στάση, αιωνία σου η μνήμη.